σε προβληματίζει, τη σκέφτεται ο άλλο. Δεν την προβληματίζει, τη σκέφτεται. Εσύ καλά δεν περνά. Αν περνάει καλά, δεν την προβληματίζει, τη λένε οι άλλοι. Δηλαδή, υπήρχε, αν ήταν στο σπίτι μέσα, κλεισμένη, δεν θα περνούσε καλά, θα την προβλημάτιζε. Όταν βγαίνει έξω, δεν πάει να λέει ο άλλος ό,τι θέλει, αυτή περνάει καλά. Η Πινελόπη γεννήθηκε με εγκεφαλική αιμορραγία. Ποτέ δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε πού οφειλότανε. Μας είπαν ότι έκανε κάποιες νυσταγμοειδείς κινήσεις. Δεν είναι ακριβώς σπασμοί, αλλά θεωρούνται σπασμοί. Φέρθηκε από την ιδιωτική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στο τμήμα το παιδιατρικό, από τη δεύτερη μέρα της γέννησής της. Γίναν κάποιες εξετάσεις εκεί πέρα και το παράδοξο είναι ότι ενώ τις κάνανε διάφορα τεστ που θα μπορούσαμε να, αν τα είχαμε τώρα, να γνωρίζουμε την αιτία που δημιούργησε αυτό το αιμάτωμα στο κεφαλάκι της, ο φάκελός της ζητήθηκε μετά από κάποιους μήνες, αλλά είχε χαθεί. Όταν γεννήθηκε το παιδί, η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι δεν ξέρουμε αν θα έχει αναπηρία και τι αναπηρία μπορεί να έχει. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι είχε μια πολύ βαριά αναπηρία. Μας το είπαν και κάποιοι ειδικοί, ευτυχώς, εκεί κοντά στον χρόνο, γιατί πιο μπροστά δεν σου λένε τίποτα, ίσως και γιατί φοβούνται και οι ίδιοι τους να πάρουν να αναλάβουν ευθύνες. Οπότε συνειδητοποιηθήκαμε ότι το παιδί θα έχει μια πάρα πολύ βαριά αναπηρία και είπαμε ότι εδώ είμαστε, ό,τι και αν είναι, συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά και προχωράμε με αυτό. Η προσπάθεια που είχαμε από την αρχή είναι όσο το δυνατόν η οικογένειά μας να λειτουργήσει φυσιολογικά. Να μην διαφοροποιηθεί τίποτα, δεν κατάλαβα, γιατί η Πινελόπη μπορεί και έχει επικοινωνία και λειτουργεί κανονικά όπως όλα τα άλλα παιδιά, έτσι, σε οτιδήποτε άλλο. Το να κάνεις παιδιά, αν το πρώτο σου παιδί είναι ανάπηρο, για μένα θέλει να το δεις και σε διάφορα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να ξέρεις αν τα επόμενα παιδιά που θα κάνεις θα αντιμετωπίσουν ή όχι το ίδιο πρόβλημα. Εντάξει, προχωρήσαμε στο να κάνουμε παιδιά γιατί θεωρούμε ότι είναι παράλογο το να αφήσεις μόνη της την Πινελόπη χωρίς αδέρφια. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στήριγμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, τα αδέρφια. Συνολικά, όχι μόνο για έναν ανάπηρο, συνολικά τα αδέρφια, εγώ κάποια στιγμή δεν θα είμαι εδώ πέρα. Τα αδέρφια της όμως θα ζουν μαζί της για πάρα πολλά χρόνια και θα είναι το στήριγμά της συνολικά. Έχω ακούσει βέβαια και το άλλο, το ακραίο, είτε το να υποχρεώσεις τα παιδιά να στην πορεία να αντικαταστήσουν τους γονείς το να προσέχουν, είτε το να κάνεις κάποιο παιδί για να μπορέσει να βρει, και εκείνο είναι ακραίο. Δηλαδή το μέτρο είναι το άριστο πάντα. Εμείς βρήκαμε πολύ μεγάλη λύση και στον αθλητισμό, στο χορό. Τα ταξίδια που έχουμε κάνει με την Πινελόπη και οι εμπειρίες που είχαμε εξαιτίας του Μπότσια, δεν τις είχαμε τα άλλα μου παιδιά, έχω άλλα δύο. Έτσι, έχω εμπειρίες, κέρδισα πράγματα μέσα από την αναπηρία και μέσα από τον αθλητισμό. Πες Πινελόπη, από πού έχεις φίλους? Καταλαβαίνετε, Μαρόκο. Πού άλλο πήγε σε φίλο που μας έκανε το τραπέζι? Στο Γεράσιμο? Πού είναι ο Γεράσιμος? Χανιά. Και έπιαμε ρακές στα Χανιά στο σπίτι του Γεράσιμου. Εμείς συνειδητά ως οικογένεια προσπαθούμε να βρίσκεται όσους περισσότερες ώρες μπορεί στην παρέα της. Όπου μπορούμε και όσο μπορούμε να είναι με συνομήλικους της μόνη της και να έχει τις δικές της φιλίες και δικές της επαφές, εμείς τουλάχιστον βοηθάμε όσο μπορούμε. Αν κάτσω και σκεφτώ τον εαυτό μου πριν τη γέννα της Πινελόπης και μετά, εγώ πιθανότατα να ήμουν και ρατσιστής απέναντι στους ανάπηρους. Όχι πιθανότατα, ήμουν και ρατσιστής. Με την έννοια ότι δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τη διαφορετικότητα. Σε αυτό οφείλω να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ η γυναίκα μου. Εγώ δεν ήμουν και τόσο συνειδητοποιημένος, ήμουν πολύ μακριά. Δήλωσε απλά ότι ό,τι και αν είναι,
Εμείς εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Θα το φερθούμε όπως αν ήταν οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο παιδί που να μην είχε κανένα πρόβλημα στην υγεία του, και θα συμπεριφερθούμε, εμείς θα συνεχίσουμε τη ζωή μας κανονικά όπως την κάναμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί η πραγματική αξία δεν είναι ούτε τα πολλά τα λεφτά, ούτε ξέρω εγώ, το να είσαι διάσημος, ούτε το να έχεις τις καλύτερες διακοπές, ούτε να έχεις το μεγαλύτερο σπίτι, το καλύτερο αυτοκίνητο. Πραγματικές αξίες είναι άλλα πράγματα. Έχουν άλλα πράγματα ουσία σε αυτή τη ζωή και αυτά τα καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα με την αναπήρεια. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητοι χώροι, αν πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητα ειδικά σχολεία, ή αν πρέπει ο ανάπηρος να μπαίνει και να ζει μέσα στην κοινωνία του χωριού, της πόλης, της γειτονιάς. Πού θα ήθελε να πηγαίνεις, στο ειδικό σχολείο ή στο σχολείο μαζί με τη μαμά που πείσουν? Ποιο είναι καλύτερα? Σε ποιο σχολείο περνούσες καλύτερα? Δημοτικό, που πήγες και στο ένα και στο άλλο. Εδώ. Εδώ. Απλά στο δημοτικό σχολείο της... Έλα. Τα παιδιά ήταν τέλεια. Και έκανε φίλους που τους βλέπει και τώρα και βγαίνουν και πίνουν καφέ. Και είναι και στη γειτονιά, είναι δίπλα. Αν δεν ήταν η γυναίκα μου δασκάλα, πολύ φοβάμαι ότι η Πινελόπη δεν θα άντεχε στο σχολείο τυπικής ανάπτυξης. Όχι, γιατί τα χρόνια που πήγαινε η Πινελόπη, φαντάσου, έχετε εικόνα, έτσι, αν είστε στο χώρο, ότι τώρα υπάρχουν πόσες παράλληλες στήριξη στη Θεσσαλονίκη, έτσι, μπορεί να είναι και εκατοντάδες πλέον. Όταν ήταν η Πινελόπη, ήταν δύο που είχαν εγκριθεί. Δύο άτομα. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και από τα δύο άτομα στην Πινελόπη έχει έρθει η παράλληλη στήριξη Μάρτιο. Φαντάζομαι δηλαδή, η Πινελόπη δεν μπορεί ούτε να πάει στην τουαλέτα μόνη της, ούτε να φάει μόνη της, ούτε προφανώς δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τα μαθήματα που κάνανε όλοι οι υπόλοιποι. Έκανε παράλληλα πράγματα ή χρειαζόταν, αν χρειάζεται κάποιος παράλληλη στήριξη, είναι το απόλυτο. Το καλύτερο που θα μπορεί να κάνει οποιοδήποτε είναι στον χώρο της αναπηρίας είναι να βγει έξω το σπίτι του. Να βγει έξω στην κοινωνία, να ζήσει, να... Αν δεν αποδεχτείς εσύ την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, δεν πρόκειται να την αποδεχτεί και κανένας. Δεν υπάρχει λύπηση στο κομμάτι της αναπηρίας. Δεν μπορεί τώρα σε ένα ολόκληρο νησί το 50% να είναι άωματη. Είναι υπερβολές αυτά τα πράγματα. Και αυτό το πράγμα στέρισε πόρους και από τους πραγματικά ανθρώπους που είχαν την ανάγκη. Γίνονται παράλογα πράγματα, ενώ ήταν ρητός γραμμένο στο σχέδιο Γιούγκερ ότι δεν θα ξοδοτηθούν στα 67 οι γονείς των ατόμων με αναπηρία. Έγραφε συγκεκριμένα, τους ξεχώριζε από όλα τα άλλα, έγραφε συγκεκριμένη παράγραφο γι' αυτό. Το σχέδιο Γιούγκερ, αν θυμάστε, είναι αυτό που πήγαμε σε δημοψήφισμα, έτσι, το ναι ή όχι, του 15. Υπήρχε ένας νόμος, ο 1196 του 2011, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αυστηρός, αλλά έδινε δυνατότητα στους γονείς στα άτομα με αναπηρία στην 25ετία να συνταξιοδοτηθούν, και σήμερα που μιλάμε υπάρχει δυνατότητα μόνο σε αυτούς που ήταν στο δημόσιο τομέα συνταξιοδότηση στα 25 και όχι σε αυτούς που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή πράγματα παράλογα. Ελπίζω να μην πάμε τόσο πίσω ώστε να φτάσει η αναπηρία στην ανέχεια, γιατί είναι αυστηρή και μάλλον είναι ακριβώς πόρη αναπηρία. Για να μπορείς να ζεις με ευπρέπεια, ξοδεύεις πάρα πολλά λεφτά. Σε διάφορα επίπεδα. Σε πάρα πολλά πράγματα, δυστυχώς, κάνουμε βήματα προς τα πίσω, σε όλες τις παροχές. Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την παροχή. Και το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ακριβώς πόρη αναπηρία. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα σπίτι που δυστυχώς είναι σε όροφο, έχει ορόφους, και δεν μπορούσα να την σηκώνω στην αιώνια να την πήγαινε ανεβάζοντας σκαλιά, έτσι είναι αδύνατον. Βάλαμε καρεκλάκι, που είναι η πιο φθηνή λύση. Μας τύχησε 15.000 ευρώ. Το δημόσιο, το ταμείο, δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ βοήθεια. Ούτε ένα ευρώ. 15.000 ευρώ έφυγε από την τσέπη μας. Ένα καρότσι αναπηρικό, ηλεκτροκίνητο δεν δικαιολογεί το ταμείο. Ένα ηλεκτροκίνητο αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο που έχει η Πινελόπη, κάνει 8.000 ευρώ. Πιθανώς στην Πινελόπη μπορεί να δικαιολογήσει επειδή είναι πρωταθλήτρια. Και μόνο γι' αυτό, δηλαδή επειδή έχει μια κοινωνική παρουσία, αλλά από τα 8.000 που κάνει το συγκεκριμένο δίνει μόνο τα 3.500.
Τα υπόλοιπα είναι όλα από την τσέπη σου. Έχεις πάρα πολλά να πεις σε υπουργούς, σε πολλά επίπεδα. Έτσι δεν είναι προσβάσιμοι οι δημόσιοι χώροι. Σήμερα που μιλάμε, δόθηκε άδεια εδώ πέρα κάτω να γίνει μαγαζί και το μαγαζί αυτό είναι με σκαλιά. Ούτε ράμπες, ούτε τίποτα. Ένα παιδί με αναπηρία δηλαδή δεν μπορεί να πάει στο μαγαζί και δόθηκε η άδεια σήμερα. Σήμερα, τώρα. Έτσι δεν δόθηκε πριν από 20 χρόνια, δόθηκε τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να μου δικαιολογηθεί κανένας ότι πέρασε από εκεί πέρα η πολεοδομία και επέτρεψε να χτιστεί αυτό το πράγμα. Έτσι, έκλεισε μια αυλή και έκανε σκαλοπάτια σε ένα πεζοδρόμιο και δεν έδωσε δυνατότητα σε μια ράμπα να ανέβει, κλείνοντας το πεζοδρόμιο. Έτσι, γιατί έκλεισε πεζοδρόμιο, έκλεισε κοινόχρηστο χώρο. Αυτό δεν το ανέχομαι. Και εκεί αντιδράς. Κανονικά θα έπρεπε εγώ να κάνω καταγγελία. Και ας ψάχνουν να βρούνε ποιος είναι αυτός που έδωσε την άδεια να χτιστεί έτσι. Εγώ θα έλεγα στους γονείς που καταλαβαίνουν από νωρίς όμως ότι το παιδί έχει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα και μπορούν να το αντιμετωπίσουν με μια πιθανή έκτρωση, ότι πολύ καλά κάνουν και λογικά εγώ αυτό θα αποφάσιζα. Έλα παιδί μου. Παιδιά είναι, ναι, Πινελόπη, αλλά δεν σημαίνει αυτό το ότι κάνεις ό,τι να είναι και φέρνεις ό,τι παιδί στον κόσμο χωρίς να νοιάζεσαι, όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ο προγεννητικός έλεγχος. Είναι καλύτερα, είναι καλό για το παιδί αυτό να έχει κάποια σοβαρά προβλήματα μετά. Θα ζήσει καλά. Δεν είναι καλύτερο να κάνεις ένα σοβαρό προγεννητικό έλεγχο που μπορείς στην εποχή μας σήμερα να επιλέξεις έτσι ώστε το παιδί να μην έχει το πρόβλημα. Μπορείς να επιλέξεις. Υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει δυνατότητα να το κάνεις. Και θα πρέπει να το κάνεις. Γι' αυτό υπάρχει και ο προγεννητικός έλεγχος, γι' αυτό υπάρχει και... είναι και ο μόνος λόγος που εγώ θα μπορούσα να δικαιολογήσω εκτρώσεις. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να κάνεις εκτρώσεις, αλλά αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος να κάνεις εκτρώσεις. Διαφωνούμε, Πινελόπη. Είναι παιδιά, λέει η Πινελόπη.